κυβέρνηση από την άλλη πλευρά και λένε ότι για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά, για ποιο λόγο υπάρχουν οι αστυνομικοί έξω από τα γραφεία τους. Να σας πω, καταρχήν ο Έλληνας αστυνομικός, η ελληνική αστυνομία, το Υπουργείο, η κυβέρνηση δεν αντιδικεί με κανένα. Ναι. Εδώ όμως πρέπει να πάρουμε όλοι, ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου, μια απόφαση, η οποία φοβούμαι ότι είχα την αίσθηση, νομίζω όλοι είχαμε την αίσθηση, ήταν δεδομένη. Ότι υπήρχε ένα κράτος δικαίου, όχι μόνο μια δημοκρατία, αλλά και ένα κράτος δικαίου. Προφανώς υπάρχουν πολιτικοί χώροι οι οποίοι θεωρούν ότι δεν ανήκουν σε αυτό το αξιακό σύστημα. Ότι έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τον νόμο κατά το δοκούν, να αυτοδικούν κατά την κρίση τους και μάλιστα σε μια στιγμή που η πατρίδα είναι στο χείλος της Αβύσσου για πάρα πολλούς λόγους. Αυτό προειδοποίησα και στη Βουλή. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό. Δεν είναι θέμα αντιδικίας, δεν είναι θέμα, θα μου επιτρέψετε την λαϊκή έκφραση, ούτε ψευτοτσαμπουκάδων και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι τελείως ξένα στο αξιακό μας σύστημα. Εδώ πρέπει να σώσουμε τη χώρα μας, τον τόπο μας, την κοινωνία μας. Και αυτό απαιτεί την ύπαρξη ενός κράτους δικαίου και την υπαγωγή σε ένα αξιακό σύνολο, το οποίο το έχουμε συμφωνήσει πολλά χρόνια πριν μέσα από τη συνταγματική μας τάξη. Δεν μπορούν αυτά να τίθενται ένα αμφιβόλο. Το θέμα είναι, κύριε Δένδια, για το γεγονός ότι κάποιοι αυτοβούλως αντιποιούνται αρχής και υποκαθιστούν τον νόμο. Μήπως φταίει η αδυναμία των διοκτικών αρχών και μήπως γι' αυτό το λόγο υπάρχει ένα κομμάτι στην κοινωνία το οποίο καλοβλέπει αυτές τις ακραίες συμπεριφορές που η πλειοψηφία καταδικάζει και το κράτος δικαίου πολύ λογικά καταδικάζει. Δηλαδή μήπως υπάρχει ένα κενό, κύριε, το οποίο έρχονται να καλύψουν κάποιοι όσο και αν δεν μας αρέσει αυτό. Ο τελευταίος που θα σας έλεγε ότι όλα είναι τέλεια σε αυτή τη χώρα ή στην ελληνική αστυνομία ή σε οποιοδήποτε κομμάτι του κρατικού μηχανισμού θα ήμουν εγώ, βεβαίως έχουμε τεράστια προβλήματα και αν θέλει να σας πω ότι βεβαίως και έχουμε και πάρα πολλά κενά. Ναι. Αυτό όμως με κανένα τρόπο δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια προσέγγιση αυτής της μορφής. Και αν μου επιτρέπετε να σας πω, δείτε την προοπτική που οδηγεί μια τέτοια εξέλιξη και μια τέτοια αντιμετώπιση. Αυτό μας οδηγεί στη ζούγκλα, μας παίρνει από το κράτος δικαίου και μας οδηγεί σε μια ζούγκλα που ο καθένας θα κρίνει αυτοβούλος που η νομιμότητα έχει κενά, που ο νόμος δεν εφαρμόζεται όπως αυτός κρίνει ότι πρέπει να εφαρμόζεται. Και από εκεί και πέρα, πού θα οδηγηθούμε. Έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε, για παράδειγμα, να παίρνουν σβάρνα τα τραπεζάκια των μικροπολιτών οι χρυσαυγίτες και η αστυνομία να μην παρεμβαίνει εκεί. Υπήρξε. Και γι' αυτό διατάξατε, φαντάζομαι, υπήρξε και όλη αυτή την έρευνα. Υπήρξε και ολιγορία. Εγώ δεν ναι. πρόκειται να σας Μήπως πω. Μήπως υπάρχουν, θέλω να σας το πω ευθέως, γιατί είναι κάτι που το συζητάμε στα δημοσιογραφικά γραφεία κατά καιρούς και γράφετε κιόλας και το ξέρετε κι εσείς. Μήπως υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στην ελληνική αστυνομία και στη Χρυσή Αυγή. Μήπως υπάρχουν διασυνδέσεις. Είστε σε θέση σαν υπουργός δημόσιας τάξης να πείτε με σιγουριά ότι δεν υπάρχουν. Να σας πω, εγώ δεν είναι ξέρω. Είναι κάτι που το ελέγχετε, το ψάχνετε. Τι ο Έλληνας πολίτης ψηφίζει μέσα στο. Ο Έλληνας αστυνομικός είναι Έλληνας πολίτης. Μόνο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Έλληνα πολίτη. Τι ψηφίζει ο Έλληνας αστυνομικός, εγώ δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να το γνωρίζω. Εγώ δεν μιλάω για το ψηφίζει. Προφανώς δεν με ρωτάτε αυτό. Ναι. Με ρωτάτε εάν υπάρχουν συγκροτημένες ομάδες στην ελληνική αστυνομία, ναι, οι οποίες έχουν κρυφές διόδους επικοινωνίας με ακραίους πολιτικούς χώρους. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους περιορίσω. Η απάντηση είναι δεν μου προκύπτει κάτι τέτοιο. Δεν μου προκύπτει με κανένα το. Πάντως, κύριε Υπουργέ, δεν είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι μετά από αυτές τις επιθέσεις που τις είδαμε όλοι στην τηλεόραση και πραγματικά ευνηδιαστήκαμε με αυτό το θέαμα, αλλά το ότι βγήκε και εξέδωσε το Συνδικάτο των Μικροπολιτών, μάλιστα, ανακοίνωση με την οποία επικροτούσε αυτές τις επιθέσεις. Πολύ στενάχωρο. Πάρα πολύ στενάχωρο. Αυτό δεν σημαίνει ότι και κάποιοι άνθρωποι προφανώς έχουν φτάσει στα όρια τους. Δηλαδή, εχθές, να σας πω, κύριε Δένδια, εχθές άκουγα στο κεντρικό και έβλεπα στο κεντρικό δελτίο εδώ της ΝΕΤ, σε συνέντευξη με την κυρία Στάι, τον κύριο Κασιδιάρη, ο οποίος είπε ότι βεβαίως εμείς δεν υποκαθιστούμε την αστυνομία, αλλά αν εμείς δεν ταράξουμε τα πράγματα, δεν πρόκειται να γίνει και τίποτα. Ναι. Εάν η ελληνική κοινωνία για να ταραχθούν τα πράγματα πρέπει να υφίσταται αυτού του ίδιου συμπεριφορές, ναι, τότε θα μου επιτρέψει να σας πω ότι ίσως. Δεν έχουμε. Συμφωνώ με τη συλλογική. Δεν αντιδικώ μαζί, ναι, σας. Καταλαβαίνω, ναι, ότι περίπου μεταφέρεται ένα κοινωνικό κλίμα, mm-hmm, που υπάρχει. Και είναι φανερό ότι υπάρχει. Δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις σε αυτό. Ακριβώς, αν θέλετε, και σε αυτό το τμήμα της κοινωνίας που ανέχεται τέτοιες συμπεριφορές, για να μην πω τις επικροτεί, έστω και αν είναι μειοψηφικό, θα πρέπει να δώσουμε δείγματα και να πείσουμε ότι το κράτος δικαίου και η δημοκρατία έχουν απαντήσεις. Ξέρω πολύ καλά ότι για πάρα πολλά χρόνια δεν δώσαμε υπαρκείς απαντήσεις.
επιτρέψαμε να δημιουργηθούν αυτά τα κενά που μέσα από τα οποία εμφυλοχωρούν αυτές οι συμπεριφορές. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω ξεκάθαρα στην ελληνική κοινωνία, με απόλυτη επίγνωση και των σφαλμάτων που γίνονται και θα γίνουν και των δυνατοτήτων που δεν είναι απεριόριστες και του γεγονότος ότι θαύματα κανείς δεν μπορεί να υποσχεθεί. Όμως να πω καθαρά στην ελληνική κοινωνία ότι αν επιτρέψει αυτές οι συμπεριφορές να εξελιχθούν, θα πάμε σε μια ζούγκλα. Και ξέρετε, τη ζούγκλα μπορεί να την περιγράψεις με πολλούς τρόπους. Μπορείς να την περιγράψεις και σε έναν ωραίο πάρκο όπου συντηρούνται σπάνια φυτά. Αλλά είναι ζούγκλα. Και στη ζούγκλα αυτός ο οποίος τελικά υφίσταται την αδικία είναι ο αδύναμος. Είναι υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε το κράτος δικαίου. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σας? Όχι, για να πω συγκεκριμένα σε αυτό που ρωτάει η Μάριν, τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Ας πούμε ότι αύριο έχουμε μια ανάλογη επίθεση της Χρυσής Αυγής κάπου. Γιατί η παρέμβαση, όπως τη λέει η Χρυσή Αυγή. Εκεί τι θα κάνετε, θα τους δούμε με χειροπέδες δηλαδή? Θα τηρήσουμε τον νόμο. Ο νόμος δεν απευθύνεται ούτε κατά της Χρυσής Αυγής, ούτε κατά των αντεξουσιαστών, ούτε κατά των αστών. Είναι κατά πάντων. Γι' αυτό λέω, σαν κοινωνία έχουμε μια κοινή συμφωνία. Γι' αυτό λέω, δεν είμαστε μόνο δημοκρατία. Είμαστε και ένα κράτος δικαίου. Έχουμε μια κοινή συμφωνία. Πώς θα αντιμετωπίσετε το γεγονός ότι μέσα σε αυτά τα μέλη της Χρυσής Αυγής ήταν και οι βουλευτές? Νομίζω ότι επ' αυτού. Οι οποίοι πήγαιναν και ζητούσαν τα χαρτιά των μικροπολιτών. Αν με ρωτήσετε καταρχήν, εγώ το θεωρώ απολύτως απαράδεκτο. Ναι. Όπως θεωρώ κομικό και το νομικό επιχείρημα ενός άρθρου του ποινικού κώδικα, το οποίο αν καλέσει το οποιοδήποτε νομικό θα σας απαντήσει επαρκώς. Πώς έχει ερμηνευθεί, ναι. Αυτό... Ναι, είναι αυτό το περίφημο άρθρο 275, ναι. Για να μας ακούσει και ο κόσμος να ξέρει γιατί συζητάμε, όπου λέει ότι είναι δικαίωμα ενός πολίτη να παρέμβει σε ένα αυτόφορο κακούργημα ή πλημέλημα. Βέβαια δεν ξέρω αν αυτό το άρθρο μπορεί να εφαρμοστεί σε διοικητικά ζητήματα, δηλαδή αν μπορεί ο καθένας να ζητάει χαρτιά, ναι, ξέρετε, από το διπλανό του για να δεν γίνει νόμο. Είναι τραγικό ένα άρθρο το οποίο στην πραγματικότητα είναι ένα άρθρο το οποίο μέσα από τον κώδικα ποινικής δικονομίας τεκμηριώνει την υποχρέωσή μας σαν κοινωνία να έχουμε της αλληλοβοήθειας προς τον συνάνθρωπο όταν κάτι τελείται, ώστε να τον βοηθήσουμε να το αντιμετωπίσει, αυτό ακριβώς να χρησιμοποιείται για εκδηλώσεις αυτής της μορφής. Και το ερώτημα είναι, κύριε Δένδια, αν το άρθρο αυτό μπορεί να ισχύσει για να πάρει βάρνα η Χρυσή Αυγή τους μικροπολιτές, μήπως πρέπει να ισχύσει και για αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν κάποιους εκείνη την ώρα να παρεμβαίνουν? Θεωρητικά θα καταλαβαίνετε. Επομένως, να γίνει ζούγκλα. Καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να γίνει αν ο καθένας έκρινε ότι. Αλλά και το άλλο δε που ήταν ιδιαίτερα στενάχωρο σε μένα, όπως εγώ αντιλαμβάνομαι τον τόπο, την πατρίδα, τα σύμβολά του, είναι να χρησιμοποιείται η ελληνική σημαία ως κλομπ, ξέρετε, θράψεις πάγκων. Mm. Σαν το είδατε. Οι ελληνικές σημαίες. Τα κοντάρια. Ως κοντάρια επίθεση εναντίον. Mm. Όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν σχέση με αυτό που συμβολίζει αυτή η κοινωνία μέσα στα χρόνια της πορείας. Όσον αφορά τους βουλευτές, για να το ολοκληρώσετε, γιατί σας. Να σας πω. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο προστασίας των βουλευτών. Αλλά πότε? Εν τη ασκήση των καθηκόνων τους. Δηλαδή, ποια είναι τα καθηκόντά τους? Η ελεύθερη και ανώθετη έκφραση της λαϊκής βούλησης την οποία εκφράζουν. Mm. Όλο αυτό το θεσμικό πλαίσιο. Εγώ δεν θα εφαρμόσω τον νόμο. Δεν είμαι εγώ εφαρμοστής του νόμου. Υπάρχει ο Έλληνας αστυνομικός, υπάρχει η δικαιοσύνη η οποία θα κρίνει. Mm-hmm. Υπάρχουν εισαγγελείς. Αυτοί θα αποφασίσουν. Mm-hmm. Όμως, όπως το αισθάνομαι και σε αυτό σας απαντώ, και μόνο για την προσωπική mm-hmm. μου αίσθηση, αυτό το θεσμικό πλαίσιο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως ασπίδα προστασίας της αυθαιρεσίας του ιουδήποτε κρίνει ότι η λαϊκή εντολή είναι μια λευκή επιταγή πέρα και πάνω από τους νόμους και το Σύνταγμα. Να σας ρωτήσω όμως.